Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Ο πλανήτης κρατά την ανάσα του, καθώς για άλλη μια φορά η μαζική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θεωρείται δεδομένη μετά τη χθεσινή επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Κατάφεραν να εντοπίσουν ηλεκτρονικά τους συριακούς αριθμούς από τις μπαταρίες εκατοντάδων βομβιτών που είχαν περασμένους στη μέση τους μέλη της Χεζμπολάχ, να βραχυκυκλώσουν τις μπαταρίες και σε κλάσματα δευτερολέπτου να τις μετατρέψουν σε βόμβες και να ανατιναχθούν. Από τις πολυάριθμες εκρήξεις σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 3.000. Η Χεζμπολάχ ορκίζεται εκδίκηση. Ο βομβιτής εκρήγνεται στην τσάντα ενός άντρας σε μανάβικο στη Βηρυτό. Ακολουθούν εκατοντάδες άλλες ταυτόχρονες εκρήξεις σε όλο το Λίβανο. Μέσα σε μερικά λεπτά οι δρόμοι γεμίζουν με ασθενοφόρα που μεταφέρουν νεκρούς και τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο κοριτσάκι. Σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το CNN, η Χεζμπολάχ είχε αγοράσει τους βομβιτές που εξεράγησαν τους τελευταίους μήνες, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν τα μέλη της μεταξύ τους. Οι New York Times μεταδίδουν πως ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί δίπλα στην μπαταρία των βομβιτών που εξεράγησαν ταυτόχρονα όταν έλαβαν ένα μήνυμα που φάνηκε να προέρχεται από την ηγεσία της Χεζμπολάχ. You know, it's somewhat surprising that Hezbollah would rely on pagers, knowing that Israel has a history going back decades of being able to detonate electronic devices. Όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο δική του πηγή, πίσω από τις επιθέσεις κρύβονται Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Η Hezbollah ορκίζεται εκδίκηση. أكد Hezbollah أن هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد. قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب والله على ما نقول شهيد. Hezbollah promised revenge. I believe it will retaliate. I don't know exactly when. I think they are now discussing of how and when. But what I can say is I can talk about capabilities, meaning that Hezbollah can choose to retaliate with airstrikes. Ο Αλί Αμάρ, μέλος της πολιτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ στο Κοινοβούλιο του Λιβάνου, δέχεται τα συλληπιτήρια των συναδέλφων του. Ο γιος του ήταν ανάμεσα στους νεκρούς της συντονισμένης επίθεσης. Η επίθεση έρχεται μόλις λίγες ώρες αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως κύριος στόχος του πολέμου τώρα είναι να σταματήσουν τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ώστε να επιστρέψουν σπίτι τους οι κάτοικοι που ζουν στη Μεθόριο με το Λίβανο και αναγκάστηκαν να φύγουν εξαιτίας των εχθροπραξιών. Νέοι διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος που συνταγογραφούσε και στη συνέχεια πουλούσε παράνομα χιλιάδες φάρμακα για τουλάχιστον 4 χρόνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι γιατροί που εμπλέκονται είναι 4. Πολλά από τα φάρμακα κατέληγαν και στην Κύπρο, ενώ συνέχιζαν τις παράνομες συνταγογραφήσεις, ακόμα και όταν πια είχαν καταλάβει ότι η αστυνομία βρισκόταν στα ίχνη τους. Μέλη του κυκλώματος που σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία εμπλέκονται σε παράνομες συνταγογραφείς και διακίνηση φαρμάκων φτάνουν σε φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας. Μπαίνουν κρατώντας ένα χαρτί και μετά από λίγο βγαίνουν με κούτες και σακούλες στα χέρια. Σε κάποια από τα βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται μέλη του κυκλώματος να κουβαλούν 2-2 τις κούτες, μέσα στα οποία στίβαζαν ακόμη και φάρμακα που βρίσκονταν σε έλλειψη και τα οποία μεταπουλούσαν και σε χώρες του εξωτερικού. Το θράσος τους ήταν τέτοιο που δεν σταμάτησαν την παράνομη δράση τους ακόμη και όταν γνώριζαν πως έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Καλά, έχω να σου κάνω και άλλη ενημέρωση. Τι? Έχουν αρχίσει να καλούνε κόσμο στη Γαδά. Για ποιο πράγμα? Του γιατρού. Πλάκα κάνεις τώρα. Καθόλου, με αυτά δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ακόμη και αφού κλήθηκαν από την ελληνική αστυνομία για καταθέσεις και εξηγήσεις, ακόμα και μετά συνέχιζαν να δρούν. Από την αστυνομία έχουν συλληφθεί συνολικά 4 γιατροί. Ένας από αυτούς είναι 50 ετών, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λευκορωσίας, ο οποίος παρότι διέμενε και εργαζόταν στην Κύπρο, έκανε εφημερίες στο Περιφερειακό Ιατρείο Αντικείρων και στο Κέντρο Υγείας Διστόμου Βιωτίας. Όμως λίγοι είναι αυτοί που τον θυμούνται. Ερχόταν πάρα πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ, μια φορά τη βδομάδα.
Και όταν ερχόταν έλεγε ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, αλλά γενικά δεν τον έβρισκε κανείς ποτέ. Ο συγκεκριμένος γιατρός συνταγογραφούσε εικονικά πασίγνωστο σχέβασμα για διαβητικούς που χρησιμοποιείται κατά κόρον από όσους επιθυμούν να αδυνατήσουν. Πλήρωνε το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και το εξήγαγε στην Κύπρο, πουλώντας το παράνομα σε αυξημένη τιμή. Τις εικονικές συνταγές τις εκτελούσε σε συγκεκριμένα φαρμακεία. Σε ένα μονάχα εκτέλεσε 16.377 συνταγές συνολικού ύψους 769.000 ευρώ. Ο ίδιος γιατρός συνταγογραφούσε σε 12 μέλη της οικογένειάς του φάρμακα, τα οποία φυσικά ποτέ δεν λάβαναν, αποκομίζοντας όφελος 190.000 ευρώ από αυτή τη διαδικασία. Δύο ακόμη γιατροί, ένας μαιευτήρας και μία γυναικολόγος, που εργάζονταν σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, φέρονται ως επικεφαλής της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Μπορεί να σου πει σε πόλια, μπορεί να σου πούνε Αγία Βαρβάρα, μπορεί να σου πούνε διάφορα. Πες, πήγα σε διάφορα. Δεν τα πήρα από συγκεκριμένο, κατάλαβες? Α, δηλαδή άμα με ρωτήσουν περιοχή από φαρμακεία, να πω ή θα μου πούνε αυτοί κάποια φαρμακεία? Όχι, δεν χρειάζεται να αναφέρεις. Ναι, απανάθεμα σε, πες μου για να ξέρω τι να πω, μη σε κάψω. Οι γιατροί συνεργάζονταν με 10 συγκεκριμένα φαρμακεία. Ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να ελέγξει αν στο ίδιο άμυνα έχουν γραφτεί 16 φορές. Να υπάρξει ηλεκτρονική διασταύρωση εκτέλεσης αέλης συνταγογράφησης σε σχέση με την παράδοση των φαρμακαποθήκων σαν ένα φαρμακείο. Θα τους πιάσουμε έναν έναν. Για να μπει φρένο στις υπερσυνταγογραφήσεις, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει σύστημα ασφαλείας, βάσει του οποίου θα απαιτείται επιβεβαιωτικό μήνυμα συνένεσης για την εκτέλεση της συνταγογράφησης. Όλο ένα και πιο βίαιες γίνονται οι συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων, με τα επεισόδια να είναι ακόμα και αιματηρά. Αυτή τη φορά, σε Εσπερινόλικιο στα Χανιά, ανήλικοι μπήκαν στο προάβλιο του σχολείου και αφού διαπληκτίστηκαν μαζί του, μαχαίρωσαν στο πρόσωπο ένα 17χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει συλλάβει τρεις ανήλικους, ενώ τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν ακόμη άγνωστα. Στο Εσπερινό Λύκειο των Χανίων επικρατεί πανικός. Ασθενοφόρο έχει σπεύσει στο σχολείο για να παραλάβει ένα τραυματισμένο μαθητή. Εκεί όπου λίγο νωρίτερα, ομάδα εξωσχολικών, ανάμεσά τους και ανήλικοι, έβγαλαν μαχαίρια και τραυμάτισαν 17χρονο μαθητή του συγκεκριμένου σχολείου στο πρόσωπο και το σώμα. Δέχτηκαν επίθεση. Με μαχαίρι. Πάνω σε ποβγά. Δηλαδή ξεκίνησε καυγάς από το πουθενά και εκεί μετά έβγαλε μαχαίρι. Και πανικοβληθεί όπως και να έχει, γιατί δεν το περίμενε κάτι τέτοιο. Και μαχαιρώσαν στο χείλι, έχει και στο χέρι, ξόχαλτσα πήρε και στην πλάτη. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί που ήρθαν. Λογικά κάποιο μπελά θα είχαν με αυτά εξωσχολικά και ξέρουν ότι πηγαίνουν εδώ και τους βρήκανε. Οι ανήλικοι νταΐδες το έβαλαν στα πόδια μετά την επίθεση, με συμμαθητές και καθηγητές του 17χρονου να προσπαθούν να φροντίσουν τα τραύματά του μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Φύλαξη στα σχολεία δεν υπάρχει, εννοείται. Σε διάλειμμα ήταν. Ναι, στο προάβλιο του σχολείου ήταν. Ήταν μέσα οπλισμένοι, ήταν έτοιμοι αυτοί. Δεν ξέρω τώρα, ήταν σχεδιασμένο αυτό. Είχαν προηγούμενα με κάτι. Με άλλους μαθητές του ΕΠΑΛ. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 8 νεαρούς, 6 από τους οποίους ήταν ανήλικοι. Μαζί συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται και οι ανήλικοι κουκουλοφόροι, οι οποίοι για τα μάτια μιας κοπέλας χτύπησαν με ρόπαλα μαθητές σε προάβλιο σχολείου στο Παλαιοφάλιρο, στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο. Ο ένας από τους τραυματίες, μάλιστα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το θέμα είναι να δούμε το ποια θα είναι η εξέλιξη του χτυπήματος. Η ακοή του έχει ένα θέμα και γι' αυτό θα πρέπει να κάνει και μια μαγνητική. Στο σχολείο εδώ πέρα κάποιοι δίνανε κάποιες με ρόπαλα, κάποια παιδιά μικρά. Ξέρω απλά ότι χτυπήσαν για μια κοπέλα. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, δύο 10χρονα κορίτσια λόγω μιας έντονης λογομαχίας πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε σχολική αίθουσα στο Μεσολόγγι. Το σοβαρό περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οι γονείς των παιδιών να αλληλομηνηθούν και τελικά να συλληφθούν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.